Να καλωσορίσω και να καλησπερίσω εκλεκτούς καλεσμένους. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Ειρηναίος είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Είστε καλά. Τηλεθεατές. Και ο κύριος Γιάννης Λίλης είναι ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Συνδέσμου Θεολόγων. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε γιατί τα ζητήματα είναι πολλά και θα τα βάλουμε έτσι στη συζήτηση σιγά σιγά με τη βοήθεια και των δυο σας. Σεβασμιότατε, ακούσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Να μιλάει για την αναθεώρηση του Συντάγματος και για την θρησκευτική ουδετερότητα του ελληνικού κράτους, ότι αυτή θα πρέπει να κατοχυρωθεί. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο, ως Αρχιεπίσκοπος? Δεν θέλω να κρίνω κανένα, ούτε τον Πρωθυπουργό, αλλά πρέπει να πω ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε το δρόμο μας, την πορεία μας ως Έλληνες και όχι να αλλάξουμε και να κάνουμε ό,τι νομίζουμε και ό,τι θέλουμε. Mm-hmm. Άρα αυτή είναι η θέση της Αρχιεπισκοπής. Φαντάζομαι αυτό ότι προσωπικώς πιστεύουμε. Mm-hmm. Mm-hmm. Εάν χάσουμε την παράδοσή μας, τον δρόμο μας, την ιστορία μας, είμαστε χαμένοι. Θεωρείτε ότι θα είναι χρήσιμη μια τέτοιου είδους αλλαγή, τουλάχιστον από την πλευρά την δική τους, στην αναθεώρηση του Συντάγματος? Πρέπει να γίνει αυτό? Προφανώς εσείς λέτε όχι. Αλλά πού αποσκοπεί κατά την άποψή σας? Δεν μπορώ να κρίνω πώς και γιατί το θέλουν και γιατί το κάνουν, αλλά λέω τη δική μου τη θέση. Mm-hmm. Εμείς πρέπει να είμαστε Έλληνες και να συνεχίσουμε το δρόμο μας, την ιστορία μας, την παράδοσή μας. Mm-hmm. Κύριε Λίλη, ένα δικό σας σχόλιο. Ναι, όπως είναι τώρα το Σύνταγμα και το νομοθετικό μας πλαίσιο, πιστεύω ότι προστατεύει απόλυτα τους διακριτούς ρόλους, οι οποίοι υπάρχουν και εκεί που mm-hmm. πρέπει και εκεί που χρειάζονται. Και το άρθρο 3, το οποίο είναι το επίμαχο σχετικά με το δευτερόθρησκο, προστατεύει πάρα πολύ το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη θέση του στην Κωνσταντινούπολη, γι' αυτό και αναφέρεται εκεί πέρα. Και έχει να κάνει με το όλο πλαίσιο και των σχέσεων με τη γείτονα χώρα, την Ορθοδοξία και τις δικές μας σχέσεις μέσα στην κοινωνία. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να πειραχτεί καθόλου, διότι προστατεύει απολύτως, όπως είναι από το 1975, και τη διάκριση και τη σχέση και το μάθημα των θρησκευτικών. Mm-hmm. Αυτό θα έλεγε. Και άλλωστε υπάρχει και το άρθρο 105, που προστατεύει το Άγιο Όρος. Ποιος mm-hmm. ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η Ελληνική Βουλή με νόμο. Mm-hmm. Επομένως, το 3, το 13 και το 105 είναι αυτά που πρέπει οπωσδήποτε να τα κρατήσουμε όπως είναι. Mm-hmm. Σεβασμιότατε, η θέση της Αρχιεπισκοπής κυρίως ότι έχει να κάνει και με τις εξελίξεις γύρω από την Εκκλησία της Ουκρανίας. Τις παρακολουθούμε όλοι στενά τις εξελίξεις αυτές και φυσικά και τις αντιδράσεις που μας έρχονται από την Ρωσία. Η δικιά σας η θέση? Σεβόμαστε και τη Ρωσία και την Ουκρανία και όλους τους ανθρώπους και όλο τον κόσμο. Αλλά νομίζω ότι εμείς ως Έλληνες πρέπει να ακολουθούμε το δικό μας το δρόμο και να μην μπερδευόμαστε με άλλα γεγονότα, με άλλες καταστάσεις. Mm-hmm. Πιστεύω ότι εμείς πρέπει να έχουμε το δικό μας το δρόμο, τη δική μας πορεία. Οι εξελίξεις αυτές πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν ακόμα και το κομμάτι που λέγεται θρησκευτικός τουρισμός, τους πιστούς που έρχονται και στην Ελλάδα, γιατί ξέρουμε ότι η Ρωσία βγάζει και οδηγίες ήδη σε ό,τι έχει να κάνει με την επισκεψιμότητα, ακόμη και στο Άγιο Όρος. Θα επηρεαστεί αυτή η σχέση? Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι κι αν θα γίνει ακόμα, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δεν πρέπει να χάσουμε την ταυτότητά μας, να χάσουμε αυτό που είμαστε. Mm-hmm. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτό που είμαστε, αυτό που κάνουμε, αυτό που πορευόμαστε και όχι τίποτα άλλο. Mm-hmm. Κύριε Λίλη, το θέμα της Ουκρανίας είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθείτε κι εσείς, ναι, στενά, παρακολουθείτε τις εξελίξεις. Πώς αποτιμάτε μέχρι τώρα την όλη κατάσταση? Επειδή μέχρι στιγμής, και αυτό θα παραμείνει, είναι από τη μία πλευρά, την πλευρά της Ουκρανίας, δεν είναι τη δική μας, mm-hmm. Πιστεύω ότι γρήγορα θα καταλαγιάσει και θα λυθεί το θέμα, ακόμα και στα ζητήματα πιο κάτω, όπως είναι του θρησκευτικού τουρισμού. Αν ήταν και των δύο η σύγκρουση mm-hmm. και οι ίδιες απόψεις, εκεί θα ήταν πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα και δεν είναι για θέμα δογματικό mm-hmm. πίστεως. Είναι το θέμα πώς έγινε η αναγνώριση
μέσα στην κανονικότητα των δύο αυτών από τις τρεις ομάδες που υπάρχουν στην Ουκρανική Εκκλησία, των δύο που έπρεπε το Οικουμενικό Πατριαρχείο να λάβει μέρημνα για το Πίμνιο. Αν υπήρχε και από τους δύο, τότε και για δογματικό ζήτημα, άλλωστε για να είναι κάτι σχίσμα, δεν αρκεί μονάχα να είναι στο λόγο, πρέπει να κάνει κάποιος ομάδα και να πολεμήσει, να κομματιάσει το σώμα της Εκκλησίας. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει διαφωνία της μια απόψεως πώς πρέπει να γίνει. Σίγουρα όμως την κανονικότητα την εγγυάται πάντοτε το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Οικουμενικό Πατριαρχείο. Σεβασμιότατε, ζούμε τα τελευταία χρόνια δύσκολες στιγμές ως Έλληνες. Έχει αποτυπωθεί στην οικονομία μας, στην κρίση την οποία βιώνουμε όλοι. Και βλέπουμε ότι η Αρχιεπισκοπή Κρήτης τα τελευταία χρόνια συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό που λέμε φιλανθρωπία, στήριξη στους απόρους, στήριξη στις οικογένειες. Έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των οικογενειών που έχουν ανάγκη και στο νησί μας. Είναι αλήθεια. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε επιδείξεις ως τοπική εκκλησία. Mm-hmm. Κάνετε με πολύ μεγάλη ταπεινότητα και διακριτικότητα. Δεν θέλουμε να το κάνουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, οτιδήποτε μπορούμε και όσο μπορούμε και σεβόμαστε και καταλαβαίνουμε και αγαπούμε τους ανθρώπους μας οι οποίοι υποφέρουν, οι οποίοι κινδυνεύουν, οι οποίοι δεν έχουν τι να κάνουν, πώς να ζήσουν, πώς να προχωρήσουν. Θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε μαζί τους όλοι μας, πιο πολύ η Εκκλησία, η οποία είναι, mm-hmm. η οποία οτιδήποτε μπορεί, οτιδήποτε έχει, το προσφέρει. Έχει βρει ο κόσμος και ψυχολογική στήριξη στην Εκκλησία. Έχει γυρίσει, αν θέλετε, στην Εκκλησία με αφορμή ίσως τα προβλήματα, αλλά να ζητά μια στήριξη, να ζητά ένα αποκούμπι και το βρίσκει στην Εκκλησία περισσότερο από ό,τι παλαιότερα. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε. Mm-hmm. Όσο μπορούμε και ό,τι μπορούμε. Θέλουμε να βοηθούμε τους ανθρώπους μας οι οποίοι υποφέρουν. Mm-hmm. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Και υποφέρουν πολύ δυστυχώς τα τελευταία χρόνια. Και δεν ξέρω αν και η δικιά σας θέση είναι ότι ενδεχομένως να πρέπει και από την πλευρά της πολιτείας να προωθούν και πιο εντατικά μέτρα για τη στήριξη των απόρων και των οικογενειών που έχουν ανάγκη, που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας πολλές φορές. Δεν θέλω να μιλήσω για την πολιτεία, αλλά είμαι σίγουρος ότι και η πολιτεία θα έπρεπε να φροντίσει mm-hmm. τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, οι οποίοι mm-hmm. δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θα έπρεπε το κράτος να φροντίσει για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Δεν είναι σωστό να έχει αδιαφορία. Οι νέοι, πώς τους βλέπετε τους νέους σήμερα, σεβασμιότατε, και το ρωτάω γιατί ανέκαθεν οι νέοι αποτελούσαν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και για την Εκκλησία. Μια μεγάλη υπόθεση το να βρίσκονται οι νέοι κοντά στην Εκκλησία. Αγαπούμε τους νέους πάρα πάρα πολύ. Mm-hmm. Είμαστε στη διάθεσή των. Θέλουμε να τους κατευθύνουμε. Θέλουμε να τους λέμε την αλήθεια. Θέλουμε να λέμε, ας πούμε, αυτό που πρέπει να γίνεται σήμερα από τη χώρα μας και από τους μεγάλους και από τους νέους. Δεν επιβάλλουμε, δεν διατάσσουμε, mm-hmm. αλλά ζητούμε και παρακαλούμε οι άνθρωποι, οι νέοι μας, να μην χάσουν το δρόμο τους, να μην χαλάσουν αυτό το οποίο είχε ο τόπος μας, η χώρα μας. Όλοι ξέρουμε ότι 2.000 χρόνια τώρα το γένος μας πορεύεται. Τώρα να χάσουμε το δρόμο μας, να πάμε οπουδήποτε, να κάνουμε οτιδήποτε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Τι καμαρώνετε περισσότερο στα νέα παιδιά αυτή την εποχή? Τι είναι εκείνο το οποίο βλέπετε και το καμαρώνετε πραγματικά? Εμείς καμερώνουμε οτιδήποτε καλό γίνεται, mm-hmm. οτιδήποτε τα παιδιά μας κάνουν. Όταν δεν κάνουν το σωστό, δεν τα κατακρίνουμε, δεν τα ελέγχουμε, ας πούμε. Αλλά θέλουμε πάντοτε τα παιδιά μας να συνακολουθούν με μας, mm-hmm. να συνακολουθούν με τον τόπο μας και να μην χάσουν τον δρόμο τους.
Κύριε Λίλη, το θέμα των νέων και το θέμα και της φιλανθρωπίας και το πώς η Αρχιεπισκοπή Κρήτη στηρίζει αυτό το κομμάτι μπαίνουν τακτικά και στον Ορθόδοξο Λόγο. Ορθόδοξο Λόγο, τον οποίο τον παρακολουθούμε μέσα από την Κρήτη TV κάθε Κυριακή. Άλλωστε και την ίδια την εκπομπή την ετοιμάζουν, το λέμε πάνω εισαγωγικά, οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, οι οποίοι και σκέφτηκαν την εκπομπή και το όλο πλαίσιο και κάθε φορά μετέχουν και στην προετοιμασία και στη θεματολογία και πάντοτε. Ένα νέο παιδί υπάρχει στο τραπέζι μας στην εκπομπή για να εκπροσωπήσει τους νέους. Αυτό ήταν και η επιθυμία του Σεβασμιωτάτου, οι νέοι άνθρωποι να έχουν την εκπομπή και φυσικά δεν μπορεί να υπάρξει η Εκκλησία χωρίς τους νέους. Και νομίζω είναι το καλύτερο κομμάτι μαζί βέβαια με τα ζωντανά τηλεφωνήματα στην εκπομπή μας που βγάζουμε στον αέρα, που πάντοτε επιθυμούμε να είναι από νέους ανθρώπους. Και αυτοί που μας βοηθούν είναι νέοι άνθρωποι, γιατί η Εκκλησία αυτό είναι. Αν μπορώ να πω κάτι σχετικά με το περιβόλιο, τη φιλανθρωπία, και είναι γνωστό στην Αρχιεπισκοπή, υπάρχει το γραφείο που στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη, κυρίως υπαρξιακά και ανθρώπινα. Υπάρχει ομάδα που τους επισκέπτεται στα σπίτια για να συζητήσει τα προβλήματά τους. Αυτό υπάρχει και πριν ξεκινήσει η οικονομική κρίση, γιατί πέρα από την οικονομική βοήθεια, το σημαντικότερο είναι η ανθρωπιά και η ανθρώπινη αυτή επικοινωνία. Και η διακονία αγάπης και το γραφείο στηρίξεως το κάνει έντονα στην Αρχιεπισκοπή. Και χρειάζεται και το γνωρίζουμε αυτό ως συντελεία της πραγματικά πολύ, πάρα πολύ, επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο. Σεβασμιότητε, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις το τελευταίο καιρό στο Ηράκλειο ό,τι έχουν να κάνουν και με το αποτεφρωτήριο. Έχει αποφασιστεί, έχει δρομολογηθεί, μένουν μόνο τεχνικά πλέον πράγματα να ολοκληρωθούν για να ξεκινήσει η κατασκευή του και η λειτουργία του. Γνωρίζουμε τις ενστάσεις φυσικά και της δικιάς σας πλευράς. Το δικό σας το μήνυμα πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν κρίνω, δεν κατακρίνω ούτε το Δήμαρχο ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχα όμως την ανάγκη, τη δυνατότητα, αλλά και αισθανόμουν πάρα πολύ ότι θα ήθελα να μιλήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και μίλησα. Και είπα ότι είναι αδιανόητο να καίμε τους ανθρώπους μας. Είναι αδιανόητο. Αυτό μπορεί να το κάνουν στην Ασία, μπορεί να το κάνουν οπουδήποτε, αλλά εμείς θα αλλάξουμε την πορεία μας τώρα. Θα καίμε τους νεκρούς μας. Θα καίμε τους ανθρώπους μας. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Δεν μπορούμε, δεν πρέπει να τους σεβόμαστε? Δεν πρέπει να σεβόμαστε την παράδοσή μας? Μέχρι τώρα οι άνθρωποι μας σέβονται πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι φεύγουν, τους τιμούν, τους ευλογούν, τους κάνουν τα πάντα για αυτούς. Και τώρα θα τους καίμε? Για ποιο λόγο? Εγώ το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Εκκλησία μας δεν θέλει ποτέ τέτοια πράγματα, ούτε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Να καίμε τους ανθρώπους μας, γιατί? Γιατί? Σας έδωσαν κάποια απάντηση ή απλώς άκουσαν τη θέση τη δική σας? Άκουσαν τη θέση. Δεν ζήτησα να μου δώσουν απάντηση. Αλλά εγώ είμαι, όχι εγώ, η Εκκλησία μας είναι ξεκάθαρη ότι δεν μπορούμε να καίμε τους ανθρώπους μας. Να καίω τη μητέρα μου, να καίω τον πατέρα μου, να καίω τον αδελφό μου. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Μέχρι σήμερα τους σεβόμαστε, τους βάζαμε στον τάφο, κάναμε τα μνημόσυνά τους, όλα αυτά. Τώρα θα τον καίμε σαν την Ασία? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Κύριε Λίλη, είναι μεγάλο θέμα το αποτεφρωτήριο. Είναι μεγάλο θέμα και για τη θεολογία, καθώς υπάρχει σίγουρα ο τάφος του Κυρίου, ο Πανάγιος τάφος, όλα τα έθιμα αυτά που έχουν να κάνουν με ταφή στην Ορθόδοξη παράδοση. Οι κανόνες, οι ιεροί κανόνες στηρίζονται πάνω στην ταφή και στην ταφή των ανθρώπων και γι' αυτό η Εκκλησία πάντα έχει αυτή την στέρεη άποψη και η Ορθόδοξη θεολογία σχετικά με ταφή. Έχουμε βέβαια και τα λείψανα των Αγίων, που ακριβώς επειδή υπήρξε ταφή, τα προσκυνούμε, δεν τα λατρεύουμε, τα προσκυνούμε όπως και οι εικόνες.
και έχει ένα βαθύτατο θεολογικό υπόβαθρο. Θα μπορούσε να έχει αποφύγει ενδεχομένως ο Δήμος την κατασκευή ενός αποτεφρωτηρίου. Γιατί το ρωτάω αυτό? Γιατί ο αντίλογος λέει ότι υπάρχουν και άνθρωποι άλλων θρησκειών που έχουν άλλες ανάγκες, ενδεχομένως να έρχεται να καλύψει και αυτές τις ανάγκες. Να σκεφτόμαστε τους άλλους, να μην σκεφτόμαστε τον εαυτό μας. Mm. Να μην σκεφτόμαστε την παράδοσή μας. Να κάνουμε ό,τι γίνεται σήμερα και μάλιστα ό,τι γίνεται στην Ασία. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να μην τιμούμε και να μην σεβόμαστε τους αδελφούς μας όλους? Για την Εκκλησία είναι αδιανόητο, αδιανόητο, αδιανόητο να καίμε τους ανθρώπους, ακόμα και αν το θέλουν. Σε αυτή την περίπτωση σημαίνει ότι δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Αλλά η Εκκλησία μας είναι απόλυτη και θέλει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε να σέβεται το ανθρώπινο σώμα, τον άνθρωπο, και να μην τον καίει. Το ζήτημα των θρησκευτικών σας έχει ενοχλήσει και οι αλλαγές οι οποίες προωθούνται στα θρησκευτικά? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πιστεύουμε ότι εμείς οι Έλληνες πρέπει να συνεχίσουμε την παράδοσή μας. Δηλαδή να σεβόμαστε αυτό που είμαστε. Mm-hmm. Όχι να λέμε ότι εντάξει, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δεν μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να υπάρχουμε. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε το αυθεντικό και το παραδοσιακό μάθημα των θρησκευτικών. Ποιοι είμαστε, τι είμαστε, τι πιστεύουμε, τι ακολουθούμε. Μόνο αυτό πρέπει να σεβόμαστε και να ακολουθούμε. Mm-hmm. Αν δεν το κάνουμε αυτό και δεν το σεβόμαστε, τι κάνουμε? Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα εδώ. Κύριε Λίλη, χαρά μας, μεγάλη μας χαρά και με το σεβασμιό. Μεγάλη χαρά, πολλά τα ζητήματα και είναι πολύ σημαντικό να ακούει ο κόσμος και τη δική σας την άποψη. Σας ευχαριστούμε πολύ.